τραγουδί των Ζαχαρία του Μιλωνά. Κατέληξε την τέταρτη θέση στο Πανεπιστήμιο Προσφάτων Προσφέρων, άνθρωπο του Αγώνα Παπαδοριστάκη. Θα παρακολουθήσω τον κύριο Κιτούδη για την γράμμαση. Των γυναικών είναι ο κλασικός αθλητισμός, ο στίβος, είναι η γυμναστική και από πέρυσι η Ακαδημία Χιονοδρομίας. Να ξεκινήσουμε την βράβευση από το άθλημα που μας έχει φέρει τις περισσότερες διακρίσεις διαχρονικά, από το κλασικό αθλητισμό. Θα παρακαλούσα τους αθλητές που θα ακούσουν τα ονόματα τους, εγώ θα μιλήσω μετά για τις διακρίσεις, να έρθουν μπροστά για να συντομέσουν λίγο τη διαδικασία. Ο Σαμαράς Αντώνιος, η Σαϊτίδη Σοφία, ο Πετρίτσιο Παναγιώτης, η Περιγάνου Ιαρτή, η Τριανταφυλοπούλου Φωτεινή, ο Μανολόγος Σωτήρης, η Κουσκοκάλη Γκοβιάννα, η Κολοκυθά η Ευθυμία. Έτσι, αν είναι εδώ, να έχουμε για να ξεκινήσουμε την βράβευσή τους. Κυρία Μοσχοπούλου, για την επόμενη σε γυναίκα. Δεν έτσι. Η Σαϊτίδη Σοφία, με προπονητή του Νεγαρίνη του Αθανάση, που έχει την θέση του Πανεπιστημίου Μετάφραση των Αγκορακτήρων στο αγώνα τη υπερβολία. Κύριε Σταυρή, θα κάνουμε την απονομή στον Πετρίδη του Παναγιώτη, με προπονητή τον Θανάση Μαϊγαρίνη, που πήρε δεύτερη θέση στο κανονικό προγράμμα προσφέρει τον άνθρωπο στο γόνο του άνθρωπο τη Λίγο. Κύριε Παπαγερίδη, στη Θεοδωριάδου την Ανθή, με προπονητή τον Γιώργο Θεοδωριάδη, που πήρε την πρώτη θέση στο πανελλήνιο προγράμμα Παγκορασίδων το απόγευμα του Καντάφη. Κύριε Πάντο, να βραβεύσω μια φορμιανή σου την Τριανταφυλοπούλου Φωτεινή με το φωνητή το Πάντο το Παμά που πήρε την πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Παγκορασίδων στο αγώνισμα του Άλφαλος σε μήκος. Τώρα και επόμενος χωριανός σήμερα. Κύριε Ράντο, μας κάνει τιμή να είσαι μια απονομή. Ο Μανολόγος Σωτήρης, τον προπονητή των Πάντων των Σωμάτων, που πήρε την τρίτη θέση στο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα στο άθλημα του άνοδος της Λίγος. Κύριε Αγγελίτου. Κύριε Γιωβανόπουλε, σειρά σας. Όλα τα νέα του δέντα σύμπα. Λοιπόν, στην Κοσουγκάη την Πλωτιάνα, με προπονητή τον Πάτρο Σωμά, που πήρε την πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα νέων γυναικών στο αγώνισμα του αγωνισμού. Έτσι, ελπίζουμε η Πλωτιάνα σύντομα να έχει διακρίσεις και στο επίπεδο των γυναικών. Συγγνώμη, δεν είναι μόνο. Έχει και τρίτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα γυναικών στο αγώνισμα του αγωνισμού στην Αθήνα. Άρα, όχι μόνο νέα γυναίκα, και ανοιχτή γυναίκα. Τελευταία θα αφήσουμε από τους αθλητές του στίβου την Έφη Κολοκυθά,
η οποία αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο έχουμε έτσι στο άθλημα κλασικού αθλητισμού, με προπονητή του τον Πάνο Θωμά. Πριν να κάνουμε τις βραβεύσεις, να διαβάσουμε λίγο τις διακρίσεις της και μετά θα παρακολουθήσω τον κύριο Βεσιρόπουλο να κάνει την απονομή. Δεύτερη θέση στο παρελθόν πρωτάθλημα πιστού στίβου γυναικών στο αγώνισμα του άθματος σε μήκος που έγινε στο Χριστό του Σέφη. Δεύτερη θέση στο παρελθόν πρωτάθλημα γυναικών στο αγώνισμα του άθματος σε μήκος. Πέμπτη θέση στο βαλκανικό πρωτάθλημα γυναικών στο αγώνισμα του άθματος σε μήκος του Πιτέστη της Ρουμανίας. Πρώτη θέση σε σειρά των ελληνικών Grand Prix στίβου στο αγώνισμα του άθματος σε μήκος. Η Έφη, από τότε που την είχα μαθήτρια στο σχολείο εδώ και. Πόσα χρόνια έχει. Εδώ και 10 χρόνια, συνεχίζει να παραμένει στους τοίχους αγώνιστα, χωρίς καμία ουσιαστικά ηλική ή ηθική απολαβή, μόνο ηθικές απολαβές έχει και θα, πριν ο κ. Μισθόπουλος κάνει την απονομή, θα ήθελα να απευθύνει ένα χαιρετισμό στα παιδιά που ξέρουν πρώτοι. Πάρα πολύ για τα λόγια σας και για το δάσκαλο εδώ. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή αγωνιστική χρονιά. Οι προπονήσεις του καθένα να φέρουν αποτέλεσμα που επιθυμεί και ό,τι υποσχέθηκε εδώ η αρχή να πραγματοποιηθεί για το γήπεδό μας και ο καθένας ό,τι επιθυμεί να πραγματοποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Είναι το υπεδοσέρι στο πόλι. Συγγνώμη. Να παρακαλέσω λίγο τους προπονητές του στίβου να ανέβουν. Έχουν μια έκπληξη σε μια βράβευση. Κύριε Γαρίνη, κύριε Πάντου, κύριε Μελωνά. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ζητήσω
τον Παπαδόπουλο, τον Σιντήρη, τον Κιζάρη, τον Γιάννη και τον Ζωπολί, τον Θεοδόρο, αλλά και τον Στέλιο τον Δότσι που λείπει. Γιατί πιστέψτε με πραγματικά τα τελευταία 10 χρόνια που είμαστε στο μπάσκετ, καταβάλλω μεγάλη προσπάθεια χωρίς την εθνική αμοιβή. Όπως γνωρίζετε, γιατί κάποιοι προφανώς δεν το γνωρίζουν, ο Σύλλογος έχει πολλά οριστικά τμήματα. Το μόνο που έχουν πληρώνει είναι ακαδημίες τα τελευταία 2 χρόνια και τα χρήματα δεν φτάνουν για να καλύψουν ούτε τις μετακινήσεις μας. Δεν μιλάω για διαιτησίες, δεν μιλάω για οπλισμό. Δυστυχώς έχω μεγάλη πικρία, γιατί και πολλοί κόσμος δεν είναι κοντά μας να μας βοηθήσει, ελάχιστοι αυτοί και τους ευχαριστώ, ξέρουν ποιοι είναι, αλλά και η Δημοτική Αρχή τα τελευταία χρόνια μας έχει ξεχάσει. Παλεύουμε μόνοι μας σε έναν αγροτικό χώρο ακατάλληλο, επικίνδυνο, ο οποίος τότε εγώ να παίρνουμε υποσχέσεις ότι κάτι θα γίνει και δεν γίνεται τίποτα. Για να το γνωρίσετε όσοι δεν το γνωρίζουν, το δάπεδο έχει 2 χιλιοστά πάχος. Είναι τα παιδιά μας σαν να κάνουν προπόνηση και σαν να παίζουν σε τσιμέντο. Όλα τα παιδιά αύριο μεθαύριο θα κάνουν προβλήματα σε γόνατα και σε μέσες. Κάνουμε έγκλημα κατά τον ίδιο των παιδιών μας. Και δεν υπάρχει συμπαράσταση. Δεν μιλάω για την καθαριότητα που είναι κάτι απλό, το οποίο καθαρίζουμε μόνοι μας οι προπονητές, μέσα σε αυτό το γήπεδο με αθλητές, μπαίνει και το σχολείο ή του σχολείου. Μέσα στις τουαλέτες, γεμάτα μπουκάλια, να μην πω χαρτιά, σερβιέτες, ρηγμένα μέσα εκεί πάνε οι προπονητές και τα καθαρίζουν. Το γήπεδο είναι στη σκόνη. Φέτος είχαμε 3 τραυματισμούς αθλητών στα γόνατα, οι 2 τουλάχιστον είναι στο φίλο του στο γήπεδο. Θα παρακαλούσα πολύ αυτούς που είναι από τη Δημοτική Αρχή εδώ να έρθουν κοντά μας και να σταματήσουν πλέον τις υποσχέσεις. Έχουμε κουραστεί. Ως ένδειξη αξιοπρέπειας, εγώ παρετούμε σήμερα μετά από 10 χρόνια προσφοράς, όχι μόνο χρόνο, αλλά και χρήματος τα οποία δεν έχω και προσφέρω στο Σύλλογο. Σας ευχαριστώ πολύ και σας θέλουμε κοντά μας όλους. Στάθου Πουαρέδη. Υγεία και καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά. Θα κόψουμε στη συνέχεια την πίτα για τα τμήματα. Θα παρακαλώσω τους προπονητές όλων των τμήματων να έρθουν για να πάρουν τα ατομικά βασιλοκουτάκια για να δώσουν στα παιδιά τους. Κάθε τμήμα έχει αποφασίσει στους τυχερούς της βραδιάς το φλουρί που θα κερδίσει με τι δώρο θα συνοδεύεται. Να σας ευχαριστήσουμε όλους σας, τον κύριο Βουλευτή, τους κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους που ήσασταν σήμερα μαζί σας και κυρίως έτσι για το 2016 να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά αγωνιστικές και όχι μόνο επιτυχίες. Να είστε γεροί. Υγεία και καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά. Θα κόψουμε στη συνέχεια την πίτα για τα τμήματα. Θα παρακαλώσω τους προπονητές όλων των τμήματων να έρθουν για να πάρουν τα ατομικά βασιλοκουτάκια για να δώσουν στα παιδιά τους. Κάθε τμήμα έχει αποφασίσει στους τυχερούς της βραδιάς το φλουρί που θα κερδίσει με τι δώρο θα συνοδεύεται. Να σας ευχαριστήσουμε όλους σας, τον κύριο Βουλευτή, τους κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους που ήσασταν σήμερα μαζί σας και κυρίως έτσι για το 2016 να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά αγωνιστικές και όχι μόνο επιτυχίες. Να είστε γεροί.